Άμα δεν κάνουμε δέηση. Πράγμα. Πρέπει να κάνουμε βουντού. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η μάχη του χαρταετού. Τον Εμμανουήλ ήρθαμε να πετάξουμε τον αετό. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε αυτή την εμπειρία του χαρταετού, γιατί είναι ήδη αεροπόρος. Όπως έχετε σηκώσει ένα ρεπορτάζ. Εμμανουήλ, τι λες, θα πετάξεις το χαρταετό? Πετάμε το χαρταετό. Μπράβο, κόρη μου. Θα συνεχίσεις αρκετές ώρες ακόμα, έτσι? Ναι. Πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαι με την εγγονή μου εδώ. Ήρθαμε από την Αθήνα να πετάξουμε αετό. Τώρα αμέσως. Έβαλα αέρα, ναι. Και το θέμα είναι να ξέρεις να κουνάς λίγο το σχοινάκι. Ο καιρός μπορεί να μην βοηθήσει στο πέταγμα του χαρταετού. Όμως οι πολίτες έβαλαν τα δυνατά τους και τα κατάφεραν, και έτσι ένας καμβάς χρωμάτων σχηματίστηκε στην περιοχή του Καράβολα. Το πέταξα, πες, να το εκεί πάνω, να το εκεί πάνω που πετά. Το πέταξες στο χαρταετό? Ναι. Όχι, αγάπη μου, δεν μπορώ εγώ, θα το ρίξω εγώ. Θα το ρίξω. Εγώ στην κουζίνα είμαι καλή να μαγειρεύω. Χαρταετό? Όχι, αφήνουμε τον παππού. Το πέταγμα του χαρταετού σκόρπισε χαμόγελα σε μικρά παιδιά, τα οποία απόλαυσαν το παιχνίδι και την ομορφιά των πολύχρωμων χαρταετών στον ουρανό. Τον έφτιαξα καταρχήν με το σχολείο μου. Β1. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Και μαζευτήκαμε όλοι μαζί, πήραμε τα υλικά και κάθεσε και τον έφτιαξα. Θα τον επεντάξουμε, θα τον ευασιλέψουμε. Κοίταξα, άμα δεν προσπαθείς, κουτιά δεν τρως. Άμα σηκωθεί ο αέρας, θα πετάξει. Άμα δεν έχει αέρα. Έγινε αποτυχία, είχε δουλειά. Παππούδες ένιωσαν παιδιά, τηρώντας το έθιμο αυτή τη φορά και τα εγγόνια τους. Προσπάθησα τρεις μέρες εδώ στο Ηράκλειο να βρω χαρτί για το χαρταετό. Ναι. Διότι λέει δεν πηγαίνουν οι γονείς να αγοράσουν το χαρτί, τον βρίσκουν έτοιμο. Αλλά αυτά τα ζήλια θα κάνουν το χαρταετό να πετάξει όταν φυσήξει. Γιαγιά, δεν έρχεσαι να μας πιάσεις λίγο να τον πετάξουμε? Στιγμές ξεγνιασιάς, με αρκετούς μάλιστα να γυρίζουν το χρόνο πίσω, αρκετές δεκαετίες, στιγμές που όπως λένε δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Εγώ είμαι 53 χρονών αυτή τη στιγμή, έχω να πετάξω χαρταετό από το 1987. Από την παιδική μας ηλικία θυμόμαστε 2 εβδομάδες πριν, ξεκινούσαμε να βρούμε πύχες ή καλάμι, να το φτιάξουμε, να βάλουμε νάιλον και με την εφημερίδα κάναμε την ουρά.